τη στιγμή είμαστε στο κόκκινο. Με ένα χρόνο πανδημία, με ένα χρόνο κοντεών τα σχολεία αν ξεκλείσε. Είμαστε στο κόκκινο, αφού η κυβέρνηση ένα χρόνο τώρα, τα μόνα μέτρα που έχει πάρει για τα σχολεία μας είναι τα ανοιχτά παράθυρα, το σφινάκι παγουρίνο και το αλεξίπτωτο μάσκα που πολύ σωστά τρολάρουν τα παιδιά μαθητές μας. Για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση πετάει το παλάκι της ευθύνης σε εμάς τους γονείς και την ίδια στιγμή ανείται να αναλάβει τις δικές της ευθύνες. Η κυβέρνηση έχει τη μοναδική ευθύνη και πρέπει τώρα να αναλάβει τη διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ για τα παιδιά μας, όπως όλοι εδώ σήμερα, όλη η εκπαιδευτική κοινότητα ζητάμε εδώ και μήνες, και όχι να ανοίγει τα σχολεία με τη δικιά μας ευθύνη. Εμείς, ως οργανώσεις γονέων, λέμε ότι η υποχρεωτικότητα είναι να γίνονται τα τεστ από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή δειγματοληψία, η καταγραφή και ο έλεγχος. Είναι προκλητικό να ζητά από εμάς τους γονείς τώρα, εκτός από βοηθή εκπαιδευτικού προσωπικού δάσκαλοι μέσω τηλεκπαίδευσης, να γινόμαστε λίγο βοηθή τεχνολογικού εξοπλισμού και λίγο βοηθή υγειονομικού προσωπικού. Οι συνέπειες από το πολύμινο κλείσιμο των σχολείων στους μαθητές είναι τραγικές σε γνωστικό, κοινωνικό, ψυχολογικό επίπεδο. Απαιτούμε να μην κλείνει τα μάτια η κυβέρνηση μπροστά σε αυτά τα ζητήματα. Το παρατεταμένο κλείσιμο και τηλεκπαίδευση, το μάθημα με πιτζάμα, η παθητική εκπαιδευτική διαδικασία έχουν διαμορφώσει την απαξίωση στα παιδιά μας από την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Εξέλιξη που απαξιώνει το ίδιο το σχολείο στη συνείδηση των παιδιών μας και διαμορφώνει ακόμα πιο έντονα την αντίληψη ότι η μόρφωση είναι ατομική υπόθεση και όχι κοινωνικό αγαθό. Και αυτό είναι το καθοριστικό που σήμερα μας εξοργίζει περισσότερο. Είναι αναγκαία λοιπόν η ολόκληρη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με όλο το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό. Η επόμενη μέρα θα ξεκινήσει πάλι και δηλώνουμε ότι από το Σεπτέμβρη δεν θα γίνουμε στο ίδιο έργο θεατές. Είναι αναγκαία η ενισχυτική διδασκαλία για όλα τα παιδιά που χρειάζονται στήριξη και όχι τα παρατεταμένα διαγωνίσματα που πολύ σωστά είπε η μαθήτρια πριν. Δεν μας προβληματίζει το πόσο ήδη καλύφθηκε, αλλά πόσο έχει αφομοιωθεί από τα παιδιά μαθητές μας. Το σημαντικό δεν είναι πώς η εκπαιδευτική έβαλα βαθμούς, αλλά αν συμμετείχε ο μαθητής ουσιαστικά στο μάθημα. Το σημαντικό για μας δεν είναι πόσες απουσίες μπήκαν, αλλά αν ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στο μάθημα που αποδείχτηκε η ανοσοτεμία της τηλεκπαίδευσης. Είναι λοιπόν αναγκαία η εκπόνηση ειδικού προγράμματος για επιπλέον στήριξη και σε συγκεκριμένες τάξεις, όπως η πρώτη δημοτικού, η δευτέρα δημοτικού ή η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο και από το γυμνάσιο στο λύκειο. Συνεχίζουμε μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά μας να απαιτούμε αρέες των μαθητών ανατάξει, με παράλληλη όμως πρόσληψη του απαιτούμενου μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας. Πρόσληψη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών τώρα σε όλα τα σχολεία. Μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του κράτους και κατάργηση των προαγωγικών εξετάσεων για τη φετινή χρονιά. Κατάργηση της τράπεζας θεμάτων εξ ολοκλήρου. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλες τις βαθμίδες. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον. Δεν διαπραγματευόμαστε τη μόρφωση και τη συντηγία τους. Γι' αυτό δηλώνουμε στο Υπουργείο ότι αγωνιζόμαστε μαζί τους, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για να δουν εικόνες του μέλλοντος και όχι του παρελθόντος.